Συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει το βαρύδουπο τίτλο για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο δημόσιο τομέα, στο κράτος, συνολικότερα το αστικό κράτος. Μέσα από τις διατάξεις του εισαγάγει το λόμπινγκ στο νομικό και στο νομικό πλαίσιο και στις πολιτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην εκάστοτε κυβέρνηση, πολιτική ηγεσία και τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο την αναγκαιότητα όλα τα κόμματα λένε ότι πρέπει να γίνει αυτή η εισαγωγή στο ελληνικό νομικό σύστημα του lobbying. Και συμφωνούν όλα τους με τις διαβαθμίσεις το καθένα και περισσότερο στέκονται στο πώς εισάγεται αυτός ο θεσμός. Άλλοι θέλουν το αμερικάνικο σύστημα, άλλοι θέλουν το ευρωπαϊκό, άλλοι οποιοδήποτε τέλος πάντων σύστημα. Αλλά εφόσον γίνεται αυτή η εισαγωγή, θα υπάρξει βελτίωση της κατάστασης την οποία βιώνει ο νέος εργαζόμενος που δουλεύει 4 ώρες την ημέρα για 2-3 μήνες με 350 ευρώ. Θα βελτιωθεί η θέση του, θα αλλάξουν οι όροι απασχόλησης. Θα βελτιωθεί η θέση του νέου άνεργου, του μακροχρόνια άνεργου. Θα βελτιωθεί η θέση του συνταξιούχου, ο οποίος βλέπει τη συντάξη του να μειώνονται και να μην μπορεί να καλύψει με τη σύνταξή του ούτε καν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Του επαγγελματία που πνίγεται από τα χρέη ή του μεροκαματιάρη αγροτοκτηνοτρόφου. Θα δουν δηλαδή βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Ή μήπως μέσα από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να εκπροσωπηθούν καλύτερα τα συμφέροντά τους από τους λομπίστες τους οποίους θα έχουν αυτές οι κατηγορίες. Γιατί πλέον, όπως είπε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, οι ταξικοί πάλι, οι απεργίες και οι αγώνες είναι ξεπερασμένα και τώρα πρέπει να τα λύνουν μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες τα προβλήματα. Βεβαίως, καταλαβαίνω πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, και μέσα από τη μάσκα, παρότι δεν φαίνεται, το χαμόγελό σας. Γιατί και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η θεσμοθέτηση του lobbying το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις πολυεθνικές, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα συμφέροντα, τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι με τέτοιου είδους μερεμέτια ο καπιταλισμός δεν γίνεται πιο ανθρώπινος, ούτε ωραιοποιείται. Γιατί αν έτσι ήταν τα πράγματα, τότε οι συνθήκες της ανισότητας και της φτώχειας θα ήταν σε κάποιες περιφερειακές οικονομίες, όπως είναι της Ελλάδας ή του Τρίτου Κόσμου. Και οι ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, όπως των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο ανεπτυγμένες, που έχουν εισαγάγει αυτό το θεσμό, που είναι ψηλά στη λίστα της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δεν θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όμως, δυστυχώς, η φτώχεια και τις αναπτυγμένες οικονομίες πλήττει ευρύτατα λαϊκά στρώματα και όπως έδωσε τη δημοσιότητα και το υπάρχει δημοσίευμα στον κυριακάτοικο τύπο ότι σε ιστορικά ρεκόρ παρά την πανδημία ανέβηκε και ο παγκόσμιος πλούτος αλλά και οι ανισότητες που επί της ουσίας η περιουσία του 1,1% των πιο πλούσιων αυτού του κόσμου είναι ίση με το 55% του συνολικά παγκόσμιου πλούτου. Ενώ αντίθετα το 55% των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο που ζουν κάτω από 10.000 δολάρια ο καθένας, τόσοι είναι αυτοί που ζουν κάτω από 10.000 δολάρια, 55% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν περιουσία που φτάνει μόλις το 13,7% του παγκόσμιου πλούτου. Και αυτές οι ανισότητες όλο και περισσότερο οξύνονται, κύριε Υπουργέ. Γιατί ακριβώς είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού χαρακτήρα ανάπτυξης που συσσωρεύει τον πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια και μια τέτοια συσσόρευση επιταχύνεται λόγω ακριβώς και της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας,
η οποία κάνει ακόμη πιο παραγωγική την εργασία, αυξάνει τον βαθμό παραγωγικότητας και άρα τον πλούτο που παράγεται και τη συσσόρευση σε λιγότερα χέρια. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι αυτό το οποίο προωθείται είναι ακριβώς ένα ακόμη βήμα, ένα παραπέρα βήμα στη σύμφυση ανάμεσα στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και στο πολιτικό προσωπικό τους. Μια τέτοια σύμφυση η οποία θα διαμορφώσει συνθήκες μεγαλύτερης διαπλοκής και μεγαλύτερης διαφθοράς. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια που κάνετε να οροποιήσει την κατάσταση δεν θα βρει αποτέλεσμα γιατί θα συντρίβεται από την πραγματικότητα την οποία βιώνει ο ίδιος ο λαός μας στα πλατιά λαϊκά στρώματα. Και γι' αυτό ακριβώς η οργάνωση της λαϊκής πάλης, οι ταξικοί αγώνες πρέπει να ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο, να αγκαλιάσουν όλο και ευρύτερα στρώματα που να βάλουν στο επίκεντρο όχι απλά και μόνο την όποια διαχείριση είναι αποτελεσματική ή όχι, αλλά συνολικά όλο αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, που διαμορφώνει τους όρους και προϋποθέσεις για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Άρα δηλαδή για να οργανώσουν την πάλη τους για ανατροπή σε επίπεδο εξουσίας και για να μπορέσουν να οργανώσουν με τέτοιο τρόπο την οικονομία που επί της ουσίας θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες και το καπιταλιστικό κέρδος. Γιατί συζητάμε αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, τα θέματα της ακρίβειας και των τεράστιων αυξήσεων. Όμως αυτή η συζήτηση μένει σε επιφανειακό επίπεδο. Γιατί ακριβώς δεν βάζει στο κέντρο του προβληματισμού τον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας, που στο καπιταλιστικό σύστημα είναι για τη διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους. Ένας τέτοιος τρόπος οργάνωσης της οικονομίας, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πολύ καλά, οδηγεί σε καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων. Γιατί ακριβώς ο επιχειρηματίας επενδυτής δεν έχει συμφέρον να επενδύσει στους συγκεκριμένους κλάδους γιατί δεν του διασφαλίζουν το μέγιστο κέρδος. Με αποτέλεσμα στη χώρα μας, και αυτό το μοντέλο το οποίο και εσείς υπηρετείτε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτό το οποίο υπάρχει συμφέρον συγκεκριμένο, να καταστρέφονται μια σειρά τέτοιες παραγωγικές δυνατότητες και να έχουμε αύξηση των εισαγωγών, τόσο όσον αφορά ενδιάμεσα εμπορεύματος και τελικά. Και αυτές οι αυξήσεις των εισαγωγών και πολύ περισσότερο για εμπορεύματα τα οποία σχετίζονται με τις διατροφικές, την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του λαού, έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί ακριβώς οι τιμές των διεθνών εμπορευμάτων καθορίζονται από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις πολυεθνικές, καθορίζονται από τις συνθήκες του διεθνούς εμπορίου και την αύξηση του κόστους μεταφορών. Και για να το κάνω πιο απλό το ζήτημα και να φανεί η ουσία αυτού του οποίου ως ΚΚΕ λέμε, είναι τα ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια. Οι τιμές χονδρομπορικής έχουν αυξηθεί, έχουν ξεπεράσει το 150% οι χονδρομπορικές τιμές. Πού οφείλεται αυτό? Εμείς το λέμε καθαρά. Οφείλεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας και στην πράσινη μετάβαση. Γιατί ακριβώς οι δύο βασικοί παράγοντες που εκτείναξαν τις τιμές χονδρομπορικής ήταν η αύξηση των τιμών των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα και δεύτερον η αύξηση των παγκόσμιων των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Όταν λοιπόν η Ελλάδα, η παραγωγική, η ηλεκτροπαραγωγική της, οι ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συμβασίζονται κατά 50% στο εισαγόμενο φυσικό καύσιμο το φυσικό αέριο και ένα περίπου 10% καλύπτεται από εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, άρα καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται ο βαθμός εξάρτησης από το εξωτερικό και από τις διεθνείς τιμές. Και γι' αυτό ακριβώς τραβάει στην ανηφόρα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της απολιγνητοποίησης. Γιατί η Ελλάδα θα μπορούσε να στηρίξει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγχώριες πηγές ενέργειας και οι οποίες θα μπορούσαν να τις διασφάλιζαν πολύ πιο φθηνό ρεύμα και βεβαίως να κάνει και εξαγωγές ακόμη και όχι να εισαγάγει. Παρόλα αυτά, στο όνομα της διασφάλισης του κέρδους τόσο στη ΔΕΗ όσο και στα αρπακτικά
της πράσινης ενέργειας που επενδύουν στην αιωλική ενέργεια και στα φωτοβολταϊκά, έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τα όποια μέτρα παίρνονται τώρα είναι μέτρα ασπιρίνας και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εμείς λέμε καθαρά ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε λογικές της λύσης αύξησης αυτών των επιδομάτων για τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης ή το κοινωνικό τιμολόγιο. Γιατί δεν θα έχουμε τίποτα άλλο παρά μια αναδιανομή της φτώχειας ανάμεσα σε περισσότερα λαϊκά στρώματα. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μειωθεί, να καταργηθεί επί της ουσίας ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια, στο πετρέλαιο, στα καύσιμα, αλλά και σε μια σειρά είδη τα οποία είναι απαραίτητα για να ικανοποιηθούν οι διατροφικές ανάγκες του λαού. Ως στόχος πάλης σε μια συνολικότερη πολιτική σύγκρουσης με τα συμφέροντα του κεφαλαίου που από τη μια μεριά κάνει τους εργαζόμενους όλο και πιο φθηνούς, όλο και πιο αναλώσιμους και από την άλλη μεριά με την ακρίβεια κατατρώει και αυτό το πολύ μικρό διαθέσιμο εισόδημα το οποίο έχει. Στον χρόνο που μου απομένει και θα πάρω και μερικά λεπτά από τη δευτερολογία μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες. Η μία αφορά το Υπουργείο Υγείας. Η κυβέρνηση επιμένει στην απαράδεκτη και εγκληματική λογική της ατομικής ευθύνης για την προστασία από την πανδημία και μια λογική η οποία δεν αντιμετωπίζει το νέο κύμα πανδημίας, το τέταρτο κύμα πανδημίας, το οποίο φουντώνει στη χώρα μας και που επί της ουσίας δοκιμάζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, προχωρά αντίθετα σε μέτρα εκδικητικά, σε μέτρα αναστολής που αποψηλώνουν από υγειονομικό προσωπικό το ήδη ελλιπές υγειονομικό προσωπικό στα δημόσια συστήματα υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Ήδη οι κλινικές ΜΕΘ στην Πάτρα, τόσο όσον αφορά τον COVID, όσο και τις υπόλοιπες αρρώστιες, είναι 100% σε πυρότητα βρίσκονται. Μέσω του μέτρου της αναστολής της λειτουργίας, ουσιαστικά αυτό θα οδηγήσει στη μέση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να στερηθεί τις υπηρεσίες από 15 εξειδικευμένους νοσηλευτές, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε νοσηλευτής ΜΕΘ, και από εκείνη του Αγίου Ανδρέα 10 νοσηλευτές. Με αποτέλεσμα η ΜΕΘ του Αγίου Ανδρέα να λειτουργεί κατά τα όρια ασφαλείας με αυτούς τους 10 νοσηλευτές για τις εναπομείνοντες 6 κλίνες τις οποίες έχει για τα περιστατικά COVID, εντατικοποιώντας τις συνθήκες εργασίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι δεν σας απασχολεί τόσο η ανάγκη εμβολιασμού των εργαζόμενων και θωράκισης, αλλά επί της ουσίας να προχωρήσετε τέτοια μέτρα υλοποιώντας το σχεδιασμό μέσα από τις μετακινήσεις των υγειονομικών που μετακινείται υγειονομικούς από την Πάτρα για να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου του Πύργου 100 χιλιόμετρα μακριά στο δρόμο Καρμανιόλα, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορείτε να προχωρήσετε στη συρρήκνωση των νοσοκομείων και των κλινικών, στις συγχωνεύσεις κλινικών αλλά και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αλλά και πάνω απ' όλα στην ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση και σύμφυση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα μέσα από τα προγράμματα ΣΔΙΤ. Από αυτή την άποψη, ως ΚΚΕ, είναι καθαρό. Εμείς είμαστε υπέρ του καθολικού εμβολιασμού. Όμως τονίζουμε ότι δεν φτάνει από μόνο στο εμβολιασμό, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα και μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας με νέες ΜΕΘ, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, αλλά πάνω απ' όλα με αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί τι σημαίνει πειθώ σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν φόβο για το εμβόλιο, για παράδειγμα, δεν φτάνουν τα τηλεοπτικά διαγγέλματα ούτε τα διάφορα στοιχεία. Σημαίνει εξατομικευμένη παρακολούθηση του καθενός, που αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα
από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Για την άλλη τροπολογία, είναι αυτή η οποία σχετίζεται με την αναστολή προθεσμίων λήξης και εμφάνισης πληρωμής αξιογράφων. Εμείς θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό κινείται σε μια θετική κατεύθυνση. Βεβαίως το χρονικό όριο της προθεσμίας είναι μικρό, αλλά κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πολύ λίγοι επαγγελματίες, αυταπασχολούμενοι, μικρές επιχειρήσεις είναι που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους αξιόγραφα για τις πληρωμές. Και θα θέλαμε να συμπληρωθεί περισσότερο αυτή η κατάσταση με μέτρα πραγματικής προστασίας των αυταπασχολούμενων και των επαγγελματιών. Τέτοια μέτρα, ως ΚΚΕ, εμείς θεωρούμε ότι είναι η άμεση αποζημίωση του συνόλου των καταστροφών που έχουν πάθει χωρίς χρονοτιβές. Άμεση έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πληγέντων αυτοαπασχολούμενων χωρίς όρους και προϋποθέσεις για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης. Απαλλαγή των φόρων τουλάχιστον για τα επόμενα 2 έτη. Κατάργηση του ΕΦΙΑ και του ΦΠΑ, του τέλους επιτιδεύματος, αλλά και της προκαταβολής φόρου για τους κατοίκους και τις επαγγελματίες όλων των πληγισσών περιοχών και όχι μόνο της Εύβοιας. Απαλλαγή των αυταπασχολούμενων από καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για ένα χρόνο και επιδότησή τους από το κράτος. Απαλλαγή από όλα τα δημοτικά τέλη. Φθηνότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο για τους αυταπασχολούμενους, αλλά και για όλα τα λαϊκά στρώματα. Αναστολή όλων των ρυθμίσεων σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, παρόχους ενέργειας τουλάχιστον για 2 χρόνια και να μην χαθεί καμία ρύθμιση από αυτές που είχαν κάνει πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης όπως κατασχέσεις και πληστηριασμοί. Απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγη. Καθιέρωση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους αυταπασχολούμενους. Απαλλαγή για όλες τις επιχειρήσεις των πληγισσών περιοχών από το επιστρεπτέο μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, ώστε να διασφαλιστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιβίωσης και λειτουργίας των μικροεπιχειρήσεων και άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές που καταστράφηκαν. Αυτά πραγματικά θα ήταν μέτρα που θα ανακούφιζαν και τους αυταπασχολούμενους και τους επαγγελματίες, αλλά και συνολικότερα τα λαϊκά στρώματα των καταστροφισών περιοχών. Και επί της ευκαιρίας, η συγκεκριμένη τροπολογία έχει 2 άρθρα. Το ένα αφορά τα αξιόγραφα για τις πληγήσεις περιοχές και το άλλο αφορά την ενίσχυση επί της ουσίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίντερνετ, των ειδησιογραφικών επιχειρήσεων, των ιντερνετικών. Δηλαδή δύο εντελώς άσχετα θέματα μεταξύ τους. Που στο ένα το ΚΚΕ θα είχε τη διάθεση να σταθεί με θετικό τρόπο. Στο άλλο όμως, στο θέμα με την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο ίντερνετ, όπως είχαμε κάνει και με τις επιχειρήσεις στην τηλεόραση, αλλά και στις εφημερίδες, θα καταψηφίσουμε. Είμαστε αντίθετοι με αυτή τη ρύθμιση. Άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν μας επιτρέπεται να εκφραστούμε πολύ συγκεκριμένα για τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στη συγκεκριμένη τροπολογία. Και αυτό γίνεται κατ' εξακολούθηση, κύριε Υπουργέ. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το ΚΚΕ θα ψηφίσει τη συγκεκριμένη τροπολογία παρών για τους λόγους τους οποίους εξήγησε και παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ.